Περίπου χίλιοι κάτοικοι του Εύρου πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής διαμαρτυρία κατά της δημιουργίας υπερδομής παράνομων μεταναστών στο κιτ φυλακίου. Με συνθήματα: Όχι δομέ στον Εύρο, Ελλάς, Ελλάς, ήταν επιτάσσουν πραγματοποιούν για μια ακόμα φορά μια δυναμική συγκέντρωση με σκόπο το μήνυμα να φτάσει στους αρμόδιους υπουργούς. Οι εντάσει άρχισαν από την 5η-13η ιανουαριου με τη σύλληψη του Προέδρου τη τοπική κοινότητα Φυλακίου Χρήστου Τυρμπάκη, αλλά και όταν υπεργολάβο τη Γεκτέρνα έριξε γροθιά στον Πρόεδρο του Ακέλβα και Τσιομπανίδη. Στη συγκέντρωση αποθεώθηκαν αρκετά πρόσωπα τη τοπική κοινότητα όπω ο Πρόεδρο τη Επιτροπή Ελληνισμού και ο Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Εύρου. Στη συνέχεια όλοι μαζί έκαναν πορεία στο χώρο του ΚΙΤ στο Προκέκα, όπου δίπλα είχαν ξεκινήσει από την 5η εργασίε. Στην είσοδο του δρόμου που οδηγεί στο χώρο όπου δημιουργείται η νέα δομή, είχε τοποθετηθεί κλούβα των ΜΑΤ και υπήρχαν παρατεταγμένοι αστυνομικοί μια δημιουργία για να εμποδίσουν τον κόσμο. Όμω, άνθρωποι κάθε ηλικία του πήραν παραμάζωμα, επικράτησε ένταση και αψημαχίε. Ο κόσμο με την αποφασιστικότητα και την ορμή του έσπασε τον κλειό και έφτασε στην είσοδο τη δομή φιλοξενία παράνομων μεταναστών.